το ενίκιο, τη στέγαση δηλαδή, και την σύντηση. Ακολουθούν άλλα μέτρα που αφορούν τόσο στην υγεία, δηλαδή στους ανασφάλιστους, σε σχέση ας πούμε με την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικά. Μας τα έλεγε και ο κύριος Στρατούλης. Όσο, βεβαίως, όσο και στην μεταφορά, κάρτα ανέργων και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτό όλο δεύτερο. Το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης ακολουθεί. Για να δούμε λίγο στο πρώτο, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τα τρία πρώτα μέτρα. Ακριβώς, για να δούμε ποιους αφορά, πόσο κόσμο, τι ποσό θα δαπανηθεί, τι έχει προϋπολογιστεί. Για να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά. Για έλατε. Ναι, ναι. Καταρχήν, όπως σας είπε και ο κύριος Στρατούλης, που πράγματι το προανήγγειλε, όλο το πρόγραμμα είναι 200 εκατομμύρια. Ωραία. Και το πού θα τα βρούμε θα σας το πω και εγώ μετά. Ναι. Αλλά ας πούμε πρώτα, τι κάνει αυτό το πρόγραμμα. Δεν θα υπάρξει νοικοκυριό στην Ελλάδα χωρίς ρεύμα, κύριε οικονόμου. Αυτό υποσχεθήκαμε και αυτό κάνουμε. Η προηγούμενη κυβέρνηση λέει ότι δεν υπήρχε ήδη. Και ότι ανοίγεται ανοιχτές πόρτες. Ναι. Ναι, ναι, τώρα. Εντάξει, να του πούμε λοιπόν ή να πάει να πληροφορηθεί στην ΔΕΗ πόσα ρεύματα έχει η ΔΕΗ κομμένα αυτή τη στιγμή και επομένως πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα καθεστώς περίεργο και επαπειλούνται κάθε μέρα να βρεθούν χωρίς ρεύματα. Πόσοι είναι, εσείς τους ξέρετε. Η προηγούμενη κυβέρνηση πόσο αυτό, κόσμο αφορά λοιπόν. Βεβαίως. Πόσο. Η ΔΕΗ μας είπε για 50.000, αλλά δεν είναι αυτό μόνο, κύριε οικονόμου. Το πρόβλημα είναι και ότι αυτοί που θα μπορούσαν να επανασυνδεθούν, επειδή τα τέλη επανασύνδεσης είναι υψηλά, εμείς προβλέπουμε ότι θα μπορούν να συνδέονται ατελώς. Δηλαδή δωρεάν. Πρώτο. Ένα λεπτό, κύριε Φωτίου, για να το καταλάβουμε όλοι. Ναι. 50.000 οικογένειες δεν έχουν ρεύμα αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Αλλά. Κατά τη ΔΕΗ, έτσι. Η ΔΕΗ μας είπε ότι είναι 50.000 με 60.000 νοικοκυριά. Νοικοκυριά εν λειτουργία ή είναι μαγαζιά κλειστά το ένα το άλλο. Αυτό πρέπει να το δούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό, κύριε οικονόμου, είναι προς διερεύνηση. Όμως, εμείς δεν μένουμε εκεί. Εμείς δεν μένουμε εκεί. Εμείς εκεί που μένουμε είναι ότι 300.000 άνθρωποι, δηλαδή περίπου 150.000 νοικοκυριά, αν θέλετε, θα πάρουν 300 κιλοβατόρες δωρεάν το μήνα, πέρα από την επανασύνδεση. Και ότι οι οφειλές τους θα ρυθμιστούν. Αυτό είναι ένα κρίσιμο. Δικιά μας. Κυρία Φωτίου, αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα με τις οφειλές, γιατί το έχουν θέσει από νωρίς και φίλοι οι οποίοι γνώριζαν εδώ ότι θα έχουμε τη συζήτηση. Και λέει, παιδιά, είμαστε επαγγελματίες οι οποίοι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις, γιατί υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος λόγω του επαγγελματικού χώρου και είναι μεγάλα τα ποσά. Οι ρυθμίσεις δεν βοηθούν που ισχύουν μέχρι τώρα για να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε και να βάζουμε τη δουλειά, το μαγαζί, το μινι μάρκετ κτλ. Σε λειτουργία. Εδώ θα υπάρξουν ρυθμίσεις για αυτόν τον κόσμο ή θα υπάρχουν κάποια κριτήρια οικονομικά. Κοιτάξτε, καταρχήν το πρόγραμμά μας αφορά νοικοκυριά. Ναι. Δεν αφορά επιχειρηματίες. Θα έλθουμε και στο επίπεδο των επιχειρηματιών. Άλλοι είναι αρμοδιότεροι εμού για να κάνουν αυτές τις ρυθμίσεις. Στα νοικοκυριά, λοιπόν. Σωστά. Εγώ μιλάω για νοικοκυριά. Ωραία. Είναι ένα νοικοκυριό. Είναι ένα νοικοκυριό. Οι άνθρωποι τους έχουν κόψει το ρεύμα. Χρωστάνε, ας πούμε, 600 ευρώ. Για να επανασυνδεθούν μέχρι τώρα. Υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία, υπήρχε και το τέλος επανασύνδεσης. Ακριβώς. Έπρεπε να δώσουν κάποιες δόσεις κτλ. Εδώ τι ρύθμιση ακριβώς γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Αυτή ακριβώς η διαδικασία παρακάμπτεται με τον νόμο αυτό. Δηλαδή συνδέονται ατελώς. Κατευθείαν. Και έχουν και ένα. Χωρίς να και έχουν και 300 κιλοβατόρες το μήνα, είπατε. Μάλιστα, για ένα χρόνο, κύριε οικονόμου, για το 2015, για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Δεν θα βρίσκονται οι Έλληνες κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη ότι αύριο δεν θα έχουμε ρεύμα. Καλά, προφανώς. Αύριο, ας πούμε, το παιδί μου θα πρέπει. Προφανώς όμως κάηκαν άνθρωποι, προφανώς πέθαναν άνθρωποι. Τι προφανώς. Αυτό δεν καταλαβαίνω που είναι το προφανές και γιατί δεν έγινε τόσο καιρό. Ρωτήσω τους προηγούμενους. Ωραία, ένα είναι αυτό λοιπόν με το ρεύμα. Ναι. Ένα με το ρεύμα. Μάλιστα. Πάμε στα άλλα δύο. Στη σύντηση, όπως είπαμε, και ακολουθεί η στέγαση. Ναι, ναι, στα ενίκια. Εδώ πρόκειται για 30.000 οικογένειες.
Πάλι προτεραιότητα πάντα σε όλες αυτές τις επιλογές μας είναι δύο στοιχεία. Το ένα, να διαβιούν σε ακραία φτώχεια. Mm-hmm. Πρώτο. Τι σημαίνει αυτό, και δεύτερο, πρακτικά. Αυτό θα σας πω τι σημαίνει. Σημαίνει το εξευτελιστικό, μια οικογένεια τετραμελής να έχει 400 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 4-800 το χρόνο ή κάτι. Κάτω από 5.000 λοιπόν. Δεν ζεις με αυτό. Κάτω από 5.000. Λοιπόν, ή 6.000 αν είσαι πολυμελής οικογένεια. Επομένως, εμείς θέλουμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία και να δούμε το μέτρο πώς προχωράει, διότι κάνουμε σε αυτό το μέτρο δύο κινήσεις. Το ένα είναι επιδοτούμε το ενίκιο. Πόσο? Επιδοτούμε το ενίκιο, λοιπόν. Σε τι ποσοστό? Θα σας πω. Αυτό, όχι ποσοστό, από 70 ευρώ έως 70 ευρώ μέχρι 220 ευρώ για την τετραμελή και πολυμελή οικογένεια. Λοιπόν, για ένα χρόνο ακριβώς, είτε είναι σε νέο μίσθωμα, είτε είναι επέκταση παλαιού μισθώματος, γιατί ακριβώς, κύριε οικονόμου, έχουμε πάρα πολλές εξώσεις. Μέσα στην κρίση, τα τελευταίο καιρό, αυξήθηκαν οι εξώσεις, επειδή είναι συσσωρευτικές. Ναι. Τι κάνουμε τώρα? Δίνουμε αυτή την επιδότηση στον εκμισθωτή, δηλαδή σε αυτόν που νοικιάζει το σπίτι του. Όχι στον ενοικιαστή. Όχι στον νοικάρι. Ναι. Στον ιδιοκτήτη. Στον ιδιοκτήτη, λοιπόν. Στον ιδιοκτήτη, ακριβώς. Και τη δίνουμε αφορολόγητη. Mm-hmm. Αφορολόγητη σημαίνει και ακατάσχετη από τραπεζικούς οργανισμούς πλην χρεών ή στην εφορία ή στο δημόσιο. Γιατί το κάνουμε όμως αυτό, κύριε Αφοντίου? Μισό λεπτό, γιατί το κάνουμε αυτό? Το ο ιδιοκτήτης, αυτό, μισό, κύριε Λυριτζή. Να το καταλάβω λίγο. Ναι. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει 15 σπίτια και να εισπράττει 30 νίκια, ξέρω εγώ. Και να έχει επομένως οικονομική άνεση. Ναι. Ναι. Εάν αυτός λοιπόν χρωστάει στο δημόσιο και στο πώς το λένε, και σε ασφαλιστικούς φορείς, είναι κατασχετέο το εισόδημα του. Αν δεν είναι αφορολόγητο. Μέχρι μπορείς να πάρεις έξωση. Τώρα. Ναι. Λογικό. Όχι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια κίνηση διπλή. Διπλή. Και προς τους ιδιοκτήτες που κρατάνε κλειστά τα σπίτια τους και κυρίως βεβαίως τα νοικοκυριά τα οποία υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Με, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είναι μια διπλή κίνηση και γι' αυτό την κάνουμε έτσι όπως την ακούσατε. Δηλαδή, έχει ένα διπλό στόχο να τονώσει και την αγορά κατοικίας. Σωστά. Ναι, σωστά, το κατάλαβα. Γι' αυτό για να ανοίξουν. Το τρίτο μέρος αφορά τη σίτηση. Εδώ, πάλι με τους ίδιους όρους, δηλαδή νοικοκυριά σε ακραία φτώχεια, προβλέπουμε να δοθεί επιδότηση σίτησης, η οποία πάλι θα κυμαίνεται ανάλογα με τα άτομα. Όλα αυτά θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση κτλ. Και θα μπορούν με αυτή την επιδότηση αυτή είναι να είναι σε εκπτωτικά κουπόνια ή σε ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή ηλεκτρονική κάρτα. Αυτό το μελετάμε τώρα πώς θα γίνει, ώστε πάλι με αυτόν τον τρόπο. Εκπτωτική λέτε, κυρία Φωτίου, στο υπουργείο. Στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, εκπτωτική κάρτα. Ακριβώς. Ο σκοπός μας δεν είναι να ενισχύσουμε απλά τα σούπερ μάρκετ, αλλά όλη την αγορά. Να. Δηλαδή να βάλουμε μέσα και τους μικρομεσαίους και τις επιχειρήσεις, ας πούμε, οι οποίες υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Αυτά θα λειτουργούν συμπληρωματικά αυτή με αγοράς. Εκκλησία, κοινωνικά παντοπολία, σε σίτια, δήμη κτλ. Περιφέρεια. Θα λειτουργούν και αυτά, βεβαίως, ή αυτά θα φύγουν από τη μέση? Βεβαίως, θα πάρουν. Όχι. Ακούστε, θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων και βεβαίως όποιος βρίσκεται σε αυτό το πρόγραμμα δεν θα είναι στα άλλα προγράμματα, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Από τη μια. Από την άλλη, αυτό θα πάρει ένα κομμάτι των ωφελούμενων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε σε κοινωνικά ποντοπολία ή σε δομές αλληλεγγύης, πακέτα, ναι, ή στην εκκλησία και θα τα πάρει στο κράτος. Κυρία Υπουργέ, μια οικογένεια. Μια οικογένεια, λέω, συγγνώμη. Ναι. Μια οικογένεια που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά θέση μπορεί να απολαμβάνει και των τριών ρυθμίσεων, δηλαδή και για το ρεύμα της και για το νίκη της και για τη σίτηση? Ναι, βεβαίως. Φτάνει να μην είναι σε άλλα προγράμματα που τρέχουν σήμερα ανάλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και ο σκοπός μας, κύριε Λυριτζή και κύριε οικονόμου, είναι ακριβώς μια ανάσα. Μια ανάσα για αυτή τη χρονιά. Γιατί η ανάσα είναι μικρή.
Γιατί τα λεφτά δεν είναι πάρα πολλά όσο θα επιθυμούσαμε. Mm-hmm. Είναι 200 εκατομμύρια. Είναι ένα πρώτο βήμα. Θα προχωρήσουμε όμως και θα σας πω γιατί. Στο Υπουργείο Εργασίας, όπως ξέρετε, ο προϋπολογισμός του είναι 12 δις για το έτος 2015. Για το 2015. Mm. Σε αυτά έχει κρατηθεί ή, εν πάση περιπτώσει, υπολογίζεται για πρωτογενές πλεώνασμα γύρω στο 4,25, δηλαδή καμιά 500 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Εφόσον η κυβέρνησή μας έχει καταφέρει εκείνο το καταπληκτικό appropriate συντελεστή, δηλαδή τον κατάλληλο συντελεστή κάθε φορά για τις οικονομικές ανάγκες, και ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε χαμηλό συντελεστή έναντι του 3,5 με 4% που είχαν οι προηγούμενοι πετύχει, δηλαδή τους είχε επιβληθεί με τα μνημόνια. Από εκεί θα περισσέψουν λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι από εκεί έχουμε δυνατότητες να προχωρήσουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι βούλησή μας, είναι μια πολύ σημαντική πράξη που κάνουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πρώτο νομοθέτημα που φέρνουμε. Είναι το πρώτο ακριβώς για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν θα τον αφήσουμε. Εντάξει, κυρία Υπουργέ, να ρωτήσω πάντως κάτι. Εγώ δεν υποτιμώ καθόλου αυτές τις πρωτοβουλίες και πρέπει να πούμε μπράβο στην κυβέρνηση. Πολύ σημαντικές, πραγματικά. Όμως, θέλω να πω ότι δεν μπορεί μια κοινωνία να ζει με ελεημοσύνη. Δηλαδή, θέλω να πω, του χρόνου τι θα γίνει. Αν δεν αναπτυχθεί η οικονομία και δεν αρχίσει να κινείται, αυτά όλα είναι ασπιρίνες. Κύριε Οικονόμου, αν ακούσατε τις προγραμματικές δηλώσεις μου στη Βουλή, είπα ότι ο Έλληνας δεν ζητάει ένα πιάτο φαΐ, ζητάει δουλειά. Δουλειά, έτσι είναι, προφανώς. Και μας όλο το σχέδιό μας είναι ακριβώς να υπάρξει δουλειά στους ανθρώπους, να υπάρξει εργασία. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Δεν θα αφήσουμε όμως και τους ανθρώπους να πεθαίνουν στον δρόμο, ούτε τα παιδιά να λιποθυμάνε. Γι' αυτό επιμένουμε. Γι' αυτό που λέτε για τα παιδιά και τα λοιπά, υπάρχει ένα ευρύτερο πρόγραμμα ή κάποια σκέψη προς τα σχολεία κυρίως, δηλαδή προς τον χώρο της εκπαίδευσης, τα δημόσια σχολεία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που ήδη το έτρεχε το Υπουργείο Παιδείας και σήμερα αποτιμάται εκεί σε κάποια σχολεία. Εμείς ενδιαφερόμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τη χαρτογράφηση των περιοχών της φτώχειας, δηλαδή σε ποιες περιοχές θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια πράξη, δηλαδή να δίνουμε φαγητό στα παιδιά, φαγητό, δεν εννοώ μόνο δεκατιανό, υπό τον όρο ότι συμφωνούν και ο Σύλλογος Γονέων και ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι θα είναι για όλα τα παιδιά. Εμείς δεν θέλουμε για να μην μπει ένα θέμα διαχωρισμών μέσα στην τάξη. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά λεπτό. Άκουσα από το Υπουργείο Παιδείας αυτή την ιδέα που λέει να δούμε ιδιαίτερα για τα ολοήμερα σχολεία, να οργανωθεί σε όλα αυτά τα ολοήμερα σχολεία γεύμα για τα παιδιά το μεσημέρι. Αν μπορεί αυτό να συνδυαστεί, είναι ακόμα καλύτερα. Προφανώς για όλα τα παιδιά, δεν μπορεί να στοχοποιήσει κάποιον. Θα μελετήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Θα δούμε ακριβώς όμως τις περιοχές οι οποίες θα δημιουργήσουν μια προτεραιότητα. Δηλαδή πάντα έχουμε προτεραιότητα στο μυαλό μας τα πολύ φτωχά στρώματα, εκείνα που έχουν πληγεί τρομακτικά αυτή τη στιγμή από την κρίση. Οι 300 κιλοβατόρες, ρωτούν διάφοροι φίλοι, δεν είναι για όλη τη χρονιά. Όχι, το μήνα. Έτσι, είναι το μήνα. Είναι έως. Είναι έως. Είναι μηνιαίο. Είναι μηνιαίο. Έως και μηνιαίο. Ακριβώς. Μάλιστα. Και επειδή εδώ εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες, να το δούμε λίγο και οργανωτικά, ποιος συντονίζει και ελέγχει. Ναι. Διότι εσείς μπορείτε να δώσετε εντολή. Κοιτάξτε. Εσείς μπορείτε να δώσετε την εντολή με τον νόμο στη ΔΕΗ, αλλά ποιος ελέγχει και από τις επανασυνδέσεις και αν γίνονται χωρίς τέλος και αν αυτομάτως καταγράφεται στο λογαριασμό τα 300 κτλ. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά. Κοιτάξτε. Καταρχήν όλο το πρόγραμμα θα συντονίζεται από τρεις υπουργούς. Εμένα ως αναπληρώτρια υπουργό και βεβαίως τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Στον οποίο βρίσκεται και η ενέργεια, όπως ξέρετε, στη δικαιοδοσία του. Λοιπόν, εμείς ως οι οποίοι θα εκδώσουμε και τις ανάλογες κοινές υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση των μέτρων, θα έχουμε αυτό το συντονισμό καταρχήν σε κεντρικό επίπεδο, αλλά θα υπάρχουν από εκεί και ύστερα συνέργειες και σε τοπικό επίπεδο με τους δήμους, με τις περιφέρειες κτλ. Για ορισμένα θέματα.
Αυτό που επιχειρούμε και το οποίο είναι το εξαιρετικά δύσκολο είναι να συντονιστεί όλο αυτό το πρόγραμμα ώστε οι ωφελούμενοι γρήγορα να γίνουν μετά από αίτησή τους βέβαια του καθενός να μπορεί να διαπιστώνεται ότι είναι δικαιούχος. Παράγει καταγραφή πρώτα. Πρώτα υπάρχει καταγραφή. Αυτό κυρία Φωτίου μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε λιγάκι γιατί ρωτούν πολλοί φίλοι. Λέει εγώ μπορεί να έχω ας πούμε μια περιουσία σε ακίνητο, δηλαδή να έχω ένα σπίτι που μου το έχει αφήσει ο πατέρας μου και είναι μεγάλο. Αλλά είμαι άνεργος και εγώ και η γυναίκα μου. Μπαίνω στη διαδικασία ή μετράει η συνολική περιουσία ή η περιουσιακή κατάσταση. Διότι εδώ θέλει μια προσοχή. Μην εμφανιστούν ορισμένοι. Ναι, υπάρχει ένα όριο, ακούστε με. Υπάρχει ένα όριο και υπάρχει και ένα πρόβλημα εφόσον βρίσκονται πράγματι και διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας αυτά τα διμελή νοικοκυριά ή θα έλεγα κυρίως τα νοικοκυριά τα οποία έχουν παιδιά. Σας είπα και πριν, μονογονεϊκά κτλ. Μας ενδιαφέρει, η έμφασή μας είναι στην οικογένεια αυτή τη στιγμή, είναι στα παιδιά. Να μην βρεθούν τα παιδιά να τους δημιουργείται αυτό το τρομακτικό πρόβλημα της ανέχειας. Λοιπόν, θα μπορούν να κάνουν μια αίτηση, δεν θα σας πω τώρα όλες τις λεπτομέρειες, όχι, εντάξει, δεν είναι. Το γενικό και από όμως, εκεί και ύστερα με τη διασταύρωση των στοιχείων τους, μέσα από τις φορολογικές τους δηλώσεις κτλ, θα μπορούμε να ξέρουμε πολύ γρήγορα αν είναι δικαιούχοι ή όχι. Μάλιστα. Πάντως, έχουμε εδώ ένα... Ναι. Λέω κυρία Υπουργέ, επειδή ακούμε και την κριτική από την αντιπολίτευση, ότι υπάρχει μια βάση ισχυρή στον τομέα αυτό. Που είναι σε εξέλιξη, είτε από τα παντοπολία όπως είπαμε πριν, είτε από τους Δήμους, είτε από την Εκκλησία, είτε από άλλες κοινωνικές δράσεις κτλ. Υπάρχει, θέλω να πω, μια βάση. Δεν είναι όλα στον αέρα. Είναι έτσι ή είναι λάθος κοιτάξτε η δική. Να δείτε, κύριε Οικονόμου, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση της κοινωνίας. Της κοινωνίας, η οποία δεν άφησε το διπλανό της όσο μπορούσε να πεθάνει. Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό δημιουργήθηκαν και όλα αυτά τα δίκτυα αλληλεγγύης. Αυτό όμως δεν είναι κρατική μέρημνα. Όχι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τι είναι κάνει το εθελοντές, κράτος. Λέτε, εθελοντισμός. Μην πούμε δηλαδή ότι αυτό είναι η κατάρρευση του κράτους, καταλαβαίνετε. Όταν το κράτος καταραίει, τότε πραγματικά ευτυχώς οι συνέλληνες σηκώθηκαν και προσπάθησαν να σώσουν το διπλανό τους. Αλλά αυτό δεν είναι τακτική. Δεν είναι να λες υπήρχε και άρα γιατί δεν το συνεχίζουμε και τα υπόλοιπα χρόνια. Για να αισθάνεται ο κάθε Έλληνας ότι η φτώχεια είναι ντροπή, για να κρύβεται. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Σωστά. Δεν δημιουργούν κοινωνία συνοχής. Έτσι είναι. Είναι διασφαλισμένοι οι πόροι, κυρία Υπουργέ? Ή θα μπουν σε καμιά κουβέντα με τους θεσμούς ότι ξέρετε παιδιά εδώ παίρνετε λεφτά από εδώ πρέπει να τα αντικαταστήσετε από αλλού και μπούμε σε μια συζήτηση και το νομοσχέδιο όσο το βλέπουμε να περπατάει με τις εβδομάδες. Ελπίζω ότι το νομοσχέδιο θα πάει πολύ γρήγορα και θα ψηφιστεί πάρα πολύ γρήγορα και ότι οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι από τη γενική κυβέρνηση. Είναι, σας είπα, μια εμβληματική κίνηση της κυβέρνησης που θέλει να δείξει χωρίς τυμπανοκρουσίες ότι εκείνο που αποτέλεσε το μείζον θέμα της κριτικής της και στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή αυτό που κανείς εταίρος μας δεν μπόρεσε να αντικρούσει ότι η Ελλάδα σε συνθήκες ειρήνης βιώνει την καταστροφή των ανθρώπων της σαν να ήταν σε πόλεμο, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και στην Ευρώπη και σήμερα στην Ελλάδα προφανώς, ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, το έχουμε κάνει πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο, σαν θέμα. Ξέρετε ότι ήταν ένα θέμα το οποίο κανείς από τους δανειστές μας δεν μπόρεσε να πει ποτέ ότι όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είμαστε σήμερα χώρα με τις μεγαλύτερους δείκτες φτώχειας. Είμαστε στο πρώτο γκρουπ φτώχειας που υπάρχει στην Ευρώπη. Είμαστε σε πολύ υψηλή παιδική φτώχεια, 28,8% παιδική φτώχεια. Σχεδιάζει η κυβέρνηση και στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού του τετραμήνου, που θα είναι σε εξέλιξη, θα σας ρωτήσω για τη συνολική συμφωνία, αλλά ενδιαφέρει περισσότερο τώρα επί του συγκεκριμένου. Σχεδιάζει η κυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, έτσι όπως θα διεξάγεται το τετράμινο, και μετά τον Ιούνιο, να βάλει ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως στήριξης τέτοιων προγραμμάτων με ευρωπαϊκά χρήματα.
αφού το αναδεικνύουμε σε κεντρικό θέμα. Προφανώς, προφανώς. Ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα πει ότι στα επόμενα ταξίδια του στις Βρυξέλλες αλλά και στους εταίρους θα θέσει το θέμα της ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά ταμεία αυτού του προγράμματος αλλά και γενικά του προγράμματος της ανθρωπιστικής κρίσης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πετύχουμε. Μπορούμε να πετύχουμε γιατί όλοι το έχουν αναγνωρίσει ως πρόβλημα, κύριε Λυριντή. Κυρία Υπουργέ, κλείνοντας, θα μας πείτε και τη δική σας γνώμη για τη συμφωνία που κάναμε με τους εταίρους μας, αν πρέπει να επικυρωθεί με ψηφοφορία στη Βουλή. Γιατί έγινε μια ολόκληρη συζήτηση. Έγινε συζήτηση, άλλοι τοποθετούνται αρνητικά, άλλοι θετικά. Ναι, ναι. Εσείς τι λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πολλά από τα επιχειρήματα που άκουσα από τον κύριο Στρατούλη θα μπορούσα να τα επαναλάβω, αλλά θα κούραζα τους, τους τηλεθεατές σας. Αλλά θέλω να πω κάτι παραπάνω, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Είναι η πρώτη φορά που εδώ δεν μας έρχεται ένα μνημόνιο ή δεν μας έρχεται καμία συμφωνία, πέστε το όπως θέλετε, από το εξωτερικό για να επικυρωθεί. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Οι εταίροι μας, παύλα δανειστές, στέλνανε μια συγκεκριμένη συμφωνία προς επικύρωση και απαιτούσαν την επικύρωσή της. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί κανείς να το παρανοήσει αυτό, είναι ότι αυτή τη φορά η ελληνική κυβέρνηση έκανε το πλαίσιο της συμφωνίας, το οποίο οι εταίροι άλλοι το επικυρώνουν στα κοινοβούλια και όχι άλλοι στις κυβερνήσεις τους. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση θεωρώ... μαζί με τους εταίρους. Δεν το κάναμε μόνοι μας, γιατί αν το κάναμε μόνοι μας δεν θα ήταν. Αυτό θα ήταν κάτι άλλο. Αυτό είναι μια συμφωνία, ναι, συμβιβασμός, εμείς το λέτε το κι εσείς. Κάναμε, ναι. κύριε Λυριτζή, εγώ δεν υποτιμώ αυτά που λέτε. Όχι, καθόλου. Αλλά ξέρετε ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά. Βάλτε εδώ. Ναι, εντάξει. Ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά. Ότι αυτό είναι τεράστια νίκη. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή η περιβόητη δημιουργική ασάφεια που μας επιτρέπει να κάνουμε ζητήματα και να νομοθετούμε στο λαό μας. Αν είναι τεράστια νίκη, όπως λέτε, και είναι μια μεγάλη επιτυχία της κυβερνήσεως και μπράβο της. Γιατί δεν το φέρετε στη Βουλή να την επικροτήσουν όλη την επιθυμία αυτή? Γιατί, και εμείς θα πούμε μπράβο από εδώ. Ότι δεν και αντίπαλοι σας να την ψηφίσουν, που είναι έτοιμοι να την ψηφίσουν. Αυτό, γιατί, κύριε Οικονόμου, το θεωρώ λίγο υποκρισία. Να σας πω υποκρισία. Γιατί. Αν είναι κάτι που είναι κέρδος, εγώ δεν είπα να μην συζητηθεί στη Βουλή. Να ψηφιστεί, λέμε. Δεν λέμε να συζητηθεί. Εγώ όλα είπα. Ναι, εγώ λέω να συζητηθεί λοιπόν στη Βουλή και όλος ο ελληνικός λαός να παρακολουθεί στη συζήτηση. Αλλά επικύρωση μια συμφωνία πλαισίου, η οποία είναι μεταβατική 4 μηνών για την πραγματική συμφωνία την οποία θα κάνουμε και η οποία βεβαίως θα κυρωθεί στη Βουλή η επόμενη. Τι φοβάστε, θα σας δεσμεύει μνημονιακά, τι σας ανησυχεί? Τι θα σας πω, δεν με ανησυχεί η σπέκουλα η οποία θα γίνει προφανώς από την αντιπολίτευση, ότι στην πραγματικότητα είναι ένα νέο μνημόνιο. Αυτά είναι αφελή και νομίζουμε ότι θα τα απαντήσουμε. Αυτό που με ανησυχεί είναι η ιστορία να μπει σε εξειδικεύσεις σε θέματα τα οποία είναι έτσι γραμμένα ώστε να μπορούν να βοηθήσουν σήμερα το λαό μας. Αυτού του τύπου πάλι η συζήτηση πάμε, δηλαδή, δεν θα είναι καλή. Μάλιστα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φωτίου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα αυτό μικρό διάλειμμα, γιατί δύο υπουργοί τη μέρα είναι βαρύ πράγμα, κύριε Λυριτζή. Με συγχωρείς. Και τέτοιοι υπουργοί που έχουν το βάρος το ειδικό. Αλλά τουλάχιστον το συγκεκριμένο είναι και έχει θετικό περιεχόμενο και δεν έχει να. Ευτυχώς. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι είναι η μόνη υπουργός που έχει να παρουσιάσει κάτι θετικό. Να πάει στη Βουλή κάτι που.